την πορεία της αυτοδιοίκησης. Θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα τα μέλη της ενότητας, τα παλιότερα μέλη, τα παλιά μέλη της ενότητας, μαζί με τους οποίους διανύσαμε μια πορεία πολλών ετών, δεκαετιών. Κάποιοι άλλαξαν δρόμους. Εμείς, μια ομάδα, συνεχίζουμε και προσπαθούμε να το μετρήσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ξεκινάω ευχόμενος καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά στον τόπο μας. Καλή χρονιά ατομική, οικογενειακή, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είμαστε γεροί, να είμαστε δυνατοί, να αγωνιζόμαστε για το καλό του τόπου μας, για το καλό το ατομικό και το οικογενειακό μας. Φίλες και φίλοι, η αυτοδιοικητική περίοδος που διανύουμε, το 2019 και μετά, χαρακτηρίστηκε από τέσσερα σημεία ιδιαίτερα. Το πρώτο ήταν το ότι ήταν... Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ, δεν διάβασα και την ιστορία της αυτοδιοίκησης, να το πω, έπρεπε κάποιους παλιότερους εδώ. Αν ποτέ η αυτοδιοίκηση έγιναν εκλογές με απλή αναλογική. Λοιπόν, είχαμε τις πρώτες εκλογές με απλή αναλογική, με ό,τι δυσκολίες συνεπάγεται αυτήν την ιστορία. Το ζούμε τώρα όλοι μας, που πάνε να γίνουν εθνικές εκλογές με απλή αναλογική και μήνες πριν έχει ανοίξει η συζήτηση τι θα γίνει με τις συνεργασίες και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που κάναμε εμείς στο Δήμο Κοζάνης από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη διακυβέρνησης των υποθέσεων του Δήμου, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ήταν να κάνουμε συνεργασία, να κάνουμε το αυτονόητο. Γιατί